Αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα, την Πέμπτη δηλαδή, στο Ελληνικό Κάστρο, υπάρχει μία εκδήλωση, είναι στη διοργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Επιμελητηρίου Χίου, που αναφέρεται στις δύο αλυσίδες αξίας που είναι πολύ σημαντικές για το νησί μας, την αγροδιατροφή και τον τουρισμό. Θα γίνουν δύο παράλληλες συνεδρίες και οι δύο συνεδρίες θα ξεκινήσουν 6 ώρα το απόγευμα και θα συζητήσουμε για το μια βασική παράμετρο συζήτησης είναι να μιλήσουν οι ίδιοι οι επιχειρηματίες και να αναφέρουν το πώς θα ήθελαν να σχεδιαστούν τα επόμενα προγράμματα χρηματοδότησης τα οποία θα προκηρύξει η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ώστε να καλύπτουν απόλυτα τις δικές τους ανάγκες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι αντί να προκηρύξουν τα προγράμματα χρηματοδότησης, στα οποία εντοπίζουμε μετά αστοχίες ή νομίζουμε ότι δεν μας βολεύουν 100%, είναι καλό να έρθουμε να μιλήσουμε με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, να πούμε τις επισημάνσεις μας, τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε σε προηγούμενα προγράμματα και να τους βοηθήσουμε να σχεδιάσουν καλύτερα τη νέα προγραμματική περίοδο. Στην ίδια εκδήλωση θα υπάρχουν και ανακοινώσεις κάποιων μελετών, όπως παραδείγματος χάρη αυτών που έχουν να κάνουν με τα ποιοτικά στοιχεία του ελαιόλαδου, που είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για το νησί μας. Και πιστεύω ότι και οι μικρομεσαίοι που ασχολούνται με τον τουρισμό, αλλά και αυτοί που ασχολούνται με την αγροδιατροφή, πρέπει οπωσδήποτε να μην χάσουν αυτή την ευκαιρία και να ακούσουν, αλλά και να ακουστούν από την περιφέρεια.